Να ξεκινήσουμε από αυτό, Ελένη, τις πρώτες δηλώσεις και τον κύριο Πολάκη να λέει στην κυρία Αξιόγλου ότι εμείς μόνο σε πολύ καθαρά νερά κολυμπάμε. Απάντησε στη δήλωση της κυρίας Αξιόγλου. Θα έλεγα εδώ ότι αυτή η δήλωση της κυρίας Αξιόγλου κάποιους τους ενόχλησε, γιατί θεώρησαν ότι με τη δήλωση αυτή επιτίθεται στους ψηφοφόρους που συντάχθηκαν με τον κύριο Κασελάκη και τους προσβάλλει μέσα από αυτά που λέει. Αυτή είναι η μία ανάγνωση του θέματος. Από εκεί και ύστερα πρέπει να πούμε ότι τα δύο επιτελεία πλέον βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα. Μετράνε ψήφο-ψήφο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Από το επιτελείο της κυρίας Αξιόγλου λένε ότι όλα είναι ανοιχτά, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, παλιών ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν ψήφισαν αυτή την Κυριακή, αλλά μπορούν να ψηφίσουν την ερχόμενη. Κάτσε, γιατί δίνεις ένα ενδιαφέρον στοιχείο του ρεπορτάζ, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν κάποια μέλη, μου το έλεγες και πριν βγούμε στην εκπομπή, στη σύσκεψη που κάνουμε, τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, επειδή έχουν, είναι ήδη ακριβώς, μέλη, είναι αλλά ήδη δεν πήγαν στις κάλπες. Να το πούμε αυτό. Ναι. Άρα έχουμε μία νέα δεξαμενή. Πόσα μέλη έχει αυτή η δεξαμενή και ποιος επενδύει σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων? Λένε ότι είναι γύρω στα 40.000, άλλοι λένε ότι είναι 20. Μπας περιπτώσει είναι πάνω από 20.000 αυτά τα μέλη. Για να τη συζητάμε μια υπολογίσιμη δεξαμενή. Μια υπολογίσιμη δεξαμενή. Πολύ. Πολύ. Που αν πάει ένα μεγάλο ποσοστό, μπορεί πραγματικά να ανατρέψει τη συνολική εικόνα. Δηλαδή, ποιος ποντάρει σε αυτή. Και αν, εν πάση περιπτώσει, είναι και πάνε και προς μία κατεύθυνση. Αυτό δεν τα ξέρεις όμως. Όταν πάει ο άλλος μόνος του στην κάλπη, προφανώς πάει και ψηφίζει με τη λογική ότι θέλει να επιλέξει αυτόν που θεωρεί καλύτερο. Ποιος καλεί αυτά τα μέλη να πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή? Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά από τους δύο υποψήφιους. Προφανώς η κυρία Αξιόγλου. Γιατί είναι μέλη παλιότερα. Γιατί είναι παλιότερα μέλη. Τη γνωρίζουν την κυρία Αξιόγλου. Έχουν βρεθεί με την κυρία Αξιόγλου και σε κινητοποιήσεις και σε πάρα πολλά μεγάλα γεγονότα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η κυρία Αξιόγλου έχει κάθε λόγο να προσδοκά ότι από αυτή την τόσο μεγάλη δεξαμενή θα πάνε για να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή προφανώς και ο κύριος Κασελάκης περιμένει ότι ένα ποσοστό από αυτούς τους ψηφοφόρους θα πάει σε αυτόν και παράλληλα το μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Κασελάκη είναι να κινητοποιήσει ξανά τα 40.000 νέα μέλη, τα οποία δεν ξέρω αν ήταν όλα και οι 40. Ένα πάρα πολύ όμως μεγάλο είναι ποσοστό, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι δικό του. Άρα για τον κύριο Κασελάκη το μεγάλο στοίχημα είναι να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους που πήγε την πρώτη Κυριακή στην κάλπη και να επιχειρήσει να πάρει και από τη δεξαμενή των παλιών ψηφοφόρων ένα ποσοστό. Άρα για να αλλάξουν τα δεδομένα στο δεύτερο γύρο με αυτά που λες, πρέπει να πάνε πάνω από 150.000 να ψηφίσουν. Ναι, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, λίγο δύσκολο. Τώρα, σε δεύτερο γύρο υπάρχει τώρα και το μεγάλο θέμα. Τι θα κάνουν οι τρεις υποψήφοι οι οποίοι βρέθηκαν εκτός της εκλογικής αναμέτρησης. Με κύρια εστίαση προφανώς στον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Τσακαλώτο, λοιπόν, θα έλεγα ότι με τη δήλωση που έκανε χθες έξω από την Κουμουνδούρου έδειξε. Ήταν πολύ στοχευμένη δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου. Έδειξε στους ψηφοφόρους τους ότι πρέπει να κατευθυνθούν προς την κυρία Αξιόγλου. Ένα. Τσακαλώτος λοιπόν στηρίζει καθαρά Αξιόγλου. Ναι. Του σκούπισε ένα μέρος της δεξαμενής, για να το πούμε ευθέως, η κυρία Αξιόγλου από τον πρώτο γύρο. Ό,τι του μείνει δηλαδή να δώσει, έτσι, γιατί του πήρε από τον πρώτο γύρο πολύ κόσμο η κυρία Αξιόγλου. Υπάρχουν τώρα λοιπόν και κάποιες πληροφορίες ότι από αυτό το κομμάτι του κυρίου Τσακαλώτου υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία, ας πούμε στην Κρήτη, εμφανίζονται να
να πηγαίνουν προς την πλευρά Κασελάκη. Άρα δεν ήθελε να δώσει ολοκλήρη δεξαμενή του ότι, ότι και από την πλευρά Κασελάκη, αυτό Γιώργο μου το ξέρεις και εσύ και ο Δημήτρης πάρα πολύ καλά, αυτός που προηγείται το ρεύμα του πάντα νικητή, εντάξει, ναι, έχει μεγαλύτερο ρεύμα. Ρώτησε, βλέπουμε και στην μπάλα ότι υπάρχει... ο κύριος Τσακαλώτος θα κάνει ευθεία δήλωση στήριξης της Εύης Αξιόπλου. Έκανε έμεσα. Άλλο ρωτάω. Θα μείνει σε αυτή την επίθεση κατά Κασελάκη που έκανε χθες το βράδυ ή θα πει όσοι με ψήφισαν να πάνε να ψηφίσουν Αξιόγλου? Αυτό ρωτάω. Δεν νομίζω ότι θα. Νομίζω ότι το ο κύριος Τσακαλώτος θα κάνει και άλλη δήλωση. Ωραία. Ήταν ξεκάθαρη η στάση του, θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο του Νίκου Παπά. Να πούμε ότι συνεδριάζουν αύριο επισήμως. Η ομάδα Παπά. Η ομάδα Παπά για να αποφασίσει το τι θα κάνει. Εγώ, ακούγοντας τη δήλωση ωστόσο του κυρίου Παπά χθες το βράδυ, ο οποίος μίλησε για τον εξυγχρονισμό του κόμματος της αριστεράς και το... βρήκα κάποια στοιχεία που με, που με οδηγούν στο να, στο να συμπεράνω ότι ο κύριος Παπάς προσανατολίζεται προς τον κύριο Κασελάκη. Λογικό. Φυσικά δεν λέω κάτι το οποίο το ευγάζω εγώ σαν συμπέρασμα. Υπάρχουν και σχέσεις στην ανθρωπογεωγραφία. Θα έλεγα ότι γι' αυτό λέω και εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του κυρίου Παπά έλεγαν στον πρώτο γύρο πάμε να ψηφίσουμε Παπά και στο δεύτερο, και Κασελάκη. Στο δεύτερο Κασελάκη. Μέχρι και δηλαδή, εγώ έχω συνομιλήσει αυτό, με αυτό. Αυτό δεν είναι, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Άρα δύο δεξαμενές συνοπτικά, μία Τσακαλώτος προς Αξιόγλου και μία Παπάς κυρίως προς Κασελάκη. Αυτό φαίνεται να αποτυπώνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Φυσικά και από τις δύο δεξαμενές θα υπάρξουν διαρροές. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούν και οι δύο υποψήφοι μέσα στην εβδομάδα. Εδώ θα μετρήσουν αν υπάρξουν λάθη, έχει μεγάλη σημασία. Και προφανώς μέχρι την τελευταία στιγμή πώς θα πάνε. Η κυρία Αξιόγλου είδαμε χθες το βράδυ ότι προφανώς αλλάζει τακτική, θα έλεγα εγώ. Όλο το προηγούμενο διάστημα πήγαινε τον κύριο Κασελάκη με χαμηλούς το... Ειρήνη. Μπράβο. Ειρήνη. Τώρα είδαμε πόλεμο. Τώρα σου λέει αυτό δεν έπιασε. Ναι. Και λογικά, για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, δηλαδή στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι δύο, αλλάζει τακτική και γίνεται επιθετική απέναντι στον κύριο Κασελάκη. Τώρα, τι μαθαίνω από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία επίθεση, δηλαδή να απαντήσει σε καμία από τις επιθέσεις που αναμένεται να δεχτεί, γιατί θεωρεί ότι προφανώς του κάνει κακό, ότι αυτός θέλει να δείξει ότι είναι υπεράνω όλων αυτών των σενάριων. Νομίζω, Ελένη, μια κλασική τακτική νικητή, εννοώ πρώτου γύρου. Δηλαδή, δεν απαντάω, πάω ενωτικά και δεν πάω και σε debate. Ακριβώς. Γιατί άμα συνήθως το debate το θέλει ο δεύτερος. Η κυρία Αξιόγλου αύριο θα είναι στο Γιώργο Παπαδάκη. Ο κύριος Κασελάκης θα πάει στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Για να δει τους... debate δεν θα δούμε πάντως σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Φυσικά και η κυρία Αξιόγλου, να πούμε, θα κάνει τις επόμενες μέρες και αυτή οι περιοδίες. Debate θα ζητήσει η κυρία Αξιόγλου. Δέχεται εισηγήσεις. Να ζητήσει. Θα σας πω και ένα παρασκήνιο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν ο κύριος Παπάς όμως έλεγε να κάνουν debate... Έχεις δίκιο. Θα έπρεπε να του πούνε τότε όλοι... Έχεις δίκιο. Να πάμε να το κάνουμε. Ναι, και τότε εμφανίστηκαν αρνητικοί. Να σας πω τώρα και ένα παρασκήνιο που έμαθα. Τώρα ξέρετε ότι όλα αυτά είναι... οι άνθρωποι δηλαδή που είναι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ λένε πολλές φορές το τι συμβαίνει. Χθες λοιπόν, αμέσως μετά τα πρώτα αποτελέσματα, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εισηγήθηκαν στην κυρία Αξιόγλου να αποσυρθεί. Να μην πάει στο δεύτερο γύρο. Με το σκεπτικό, ναι, ότι δεν θα έπρεπε να πάει στο δεύτερο γύρο, γιατί, και ότι έπρεπε να βγει και να πει ότι αποδέχεται την ήττα της και...
Ελένη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πάμε να δούμε μια τέτοια δήλωση, γιατί ταιριάζει με αυτό που λες. Ο Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε δήλωση σήμερα στο Real, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ακριβώς αυτό που λέει η Ελένη. Πάμε να ακούσουμε μια τέτοια άποψη και να δούμε και αυτή τη σχόλη που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και να μας πει η Ελένη αν είναι κλειδωμένος ή όχι ο δεύτερος γύρος. Για πάμε να το ακούσουμε. Είναι πραγματικά αναγκαίο να πάμε σε δεύτερο γύρο? Το θέτω εγώ λοιπόν τώρα, γιατί εδώ πέρα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν θολό. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια συνεννόηση προκειμένου να μην τραυματιστεί η ενότητα στις μέρες που μεσολαβούν μέχρι τον δεύτερο γύρο. Αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει αυτή η συνεννόηση και αυτή η συμφωνία, να αποφευθεί ο δεύτερος γύρος. Υπάρχει περίπτωση, Ελένη, λέμε... να μην γίνει δεύτερος γύρος? Κοιτάξτε, παιδιά, από τη στιγμή που η κυρία Αξιόγλου είπε ότι πάμε και θα δώσουμε τη μάχη και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ακριβώς αυτό διαμήνυσε, ότι πάω για να δώσω τη μάχη. Και η κυρία Αξιόγλου είναι μαχήτρια. Κανένας δεν μπορεί να της το αμφισβητήσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρώ ότι θα το φτάσει μέχρι τέλους. Δεν ξέρω αν... πραγματικά, αν υπάρχει κάτι άλλο που να... Ο κύριος Καραμέρος ήταν στην κεντρική εκδήλωση της κυρίας Αξιόγλου. Ήταν από τους βουλευτές που έχουν στηρίξει την υποψηφιότητά της και επειδή μίλησα και εγώ μαζί του σήμερα και τον ρώτησα, η δήλωση αυτή σημαίνει ότι ενδεχομένως στις δεύτερες εκλογές θα αλλάξει την επιλογή? Μου λέει όχι, εγώ θα μείνω σταθερό στην επιλογή μου. Αλλά παρά τα αυτά κάνει μία πρόταση που ευνοεί τον Κασελάκη. Εγώ θα έλεγα μην βιάζεσαι, γιατί μπορεί να ευνοεί και την κυρία Αξιόγλου. Εγώ δεν έχω την εμπειρία των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εμπειρία των εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, όταν λες να αναγνωρίσει. Άκουσε με λίγο να εξηγήσω τι εννοώ. Όταν έγινε ο πρώτος γύρος Ανδρουλάκη-Παπανδρέου που προηγήθηκε ο Ανδρουλάκης, αρκετοί έλεγαν στον κύριο Παπανδρέου μην πας σε δεύτερο γύρο. Άλλοι του λέγανε πήγαινε. Ναι. Και τι έγινε στο τέλος του δεύτερου γύρου? Όχι απλώς δεν διεκδικήθηκε κάτι, απλώς ήταν τεράστια η διαφορά. Συνήθως το ρεύμα του νικητή οδηγεί σε πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, κοίταξε, μπορεί και να είναι υπέρ της κυρίας Αξιόγλου αυτό που λέει. Η κυρία Αξιόγλου την έχουν ψηφίσει 55.000 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ είναι. Απλώς λέω ότι εμπειρικά ο δεύτερος γύρος οδηγεί υπέρ του νικητή. Δηλαδή, εμπειρικά. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αισθανθούν και προδοσία από την πλευρά της κυρίας Αξιόγλου. Να κάνεις μια τέτοια δήλωση πριν αποφασίσει η υποψήφια τι θα κάνει, είναι λογικό. Να την κάνεις αυτή τη δήλωση αφού έχει αποφασίσει. Γιατί η κυρία Αξιόγλου έχει πει από το βράδυ ότι πάμε για δεύτερο γύρο. Αυτό μου κάνει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό μου κάνει. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν με τον τρόπο τους να προσεγγίσουν τον νικητή. Λοιπόν. Από εκεί και ύστερα να σας πω ότι προφανώς ήδη σε σοκοματικό επίπεδο έχουν αρχίσει οι μετατοπίσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη. Βουλευτών και στελεχών γνωστών. Και βουλευτών και στελεχών. Που είναι ειδικά τώρα στην Κρήτη. Λένε ότι υπάρχει μια μετακίνηση μεγάλη. Είναι κριτικός ο κύριος Κασελάκης, άλλος ένας. Είναι και ο Πολάκης κριτικός που να πίσω και κάνει τον campaigner. Άρα έχουν αρχίσει οι μετακινήσεις που κι αυτές καταγράφονται, γιατί οπωσδήποτε προσδίδουν κάποια στοιχεία σε αυτή την εκλογική εκπαράδειξη. Η επόμενη μέρα, και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον γιατί ξέρω ότι το έχεις αυτό το ρεπορτάζ, δείχνει ενδεχομένως κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άμα βγει Αξιόγλου εκτός και άμα βγει ο Κασελάκης εκτός. Και άμα βγει ο Κασελάκης ποιοι θα είναι εκτός? Για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε αυτό. Κοίταξε. Δηλαδή, ας πούμε, τον κύριο Φίλιππο, μπορώ να το φανταστώ με τον Κασελάκη να του δίνει γραμμή. Ναι, δίνω ένα δεν παράδειγμα. Έχουμε, κατάλαβες, με βάση τις δηλώσεις. Ναι, 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 με τα αντανακλαστικά σου. Και τις αντιδράσεις που είχαν αυτά τα στελέχη, τα λέμε. Ναι. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Ναι, 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 σαφώς. Ο κύριος Κασελάκης έχει δεχτεί σφοδρή επίθεση και κριτική από μία μερίδα στελεχών της Ομπρέλας, δηλαδή των στελεχών που προέρχονται από τον πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, από το 3%. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτά τα στελέχη ξεκίνησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε και όλα. Με τις καταβολές του κουκουέ εσωτερικού συνασπισμού, όλη την πορεία. Ναι. Ξεκίνησαν το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης τους φαίνεται εντελώς ξένο σώμα. Λένε λοιπόν ότι θεωρείται μάλλον, και το λέω και δημοσιογραφικά ως εκτιμήσεις, ότι αυτά τα στελέχη προφανώς ή θα επιλέξουν να αποχωρήσουν ή θα επιλέξουν να διασπάσουν εν πάση περιπτώσει το κόμμα. Εγώ λέω το εξής όμως, γνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν
δουλέψει και έχουν συνεισφέρει για την δημιουργία, για τη δημιουργία αυτού του κόμματος. Πώς θα σηκωθούν να φύγουν σε μία στιγμή μόνο και μόνο γιατί δεν τα βρίσκουν με τον αρχηγό. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα teaser και να πούμε ότι ο Πάνος Κουρλέτης, που είναι ένα από αυτά τα στελέχη που έχει σλέψει πολλά πειράκια του κ. Κασελάκη, θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας για να τον ρωτήσουμε. Ο κ. Κουρλέτης, ο κ. Φίλης, ο κ. Ένα λεπτό να τα ακούσουμε, ο κ. Δρίτσας. Ο κ. Βίτσας. Δρίτσας, Βίτσας, Κουρλέτης, Φίλης. Ομπρέλα, ναι. Παραδοσιακά στελέχη. Παραδοσιακά στελέχη. Που μπορεί, λες, την επόμενη μέρα ενδεχομένως και να μην είναι. Είναι από τα στελέχη τα οποία προφανώς θα σκεφτούν τι θα κάνουν. Εγώ αυτό λέω. Από εκεί και ύστερα, μισό λεπτό να τελειώσω. Εάν τώρα εκλεγεί η κυρία Αξιόγλου. Εγώ βλέπω κανένα Πολάκη. Η κυρία Αξιόγλου θα έχει δύσκολη συγκατοίκηση με τον κύριο Πολάκη. Λογικό. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο κύριος Πολάκης με το πρώτο τζαρτζάρισμα να βρεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό για τον κύριο Κασελάκη? Θα τον ακολουθήσει ο κύριος Κασελάκης? Η κυρία Αξιόγλου θα θελήσει να διώξει και τον κύριο Κασελάκη? Εγώ εικάζω ότι η κυρία Αξιόγλου δεν θα θελήσει να κάνει τίποτα, ούτε ο κύριος Κασελάκης θα θελήσει να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Η δυναμική του κυρίου Κασελάκη, που έχει καταγράψει από την πρώτη Κυριακή, είναι τόσο μεγάλη που η κυρία Αξιόγλου γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν διώξει τον Κασελάκη θα είναι σαν να διασπά το κόμμα. Θέλω να πάμε κλείνοντας έτσι αυτό το πολύ πλήρες ένα λεπτό, Δημήτρη, θα την πεις αμέσως. Να δούμε πρώτες αντιδράσεις από την κυβέρνηση με